Εντάξει, ήταν καλή αγωνιστική. Ένα μάτς το οποίο το έκανε ντέρμπι Ολυμπιακός, γιατί ο Βόλος ήρθε να παίξει κανονικά και μάλιστα 40 κομμάντος παλικάρια του φίλοι του Ολυμπιακού πήγανε να κάνουν μανούρα και τσαμπουκά στο ξενοδοχείο, φοβήθηκαν τον Βόλος. Λέω, ο Βόλος θα παίξει κανονικά, έπαιξε κανονικά ο Βόλος. Έκανε τον γκολ με τον Δουβίκα, ο Δουβίκας θα μας απασχολήσει. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εγώ θα τον συμβούλευα να γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ό,τι σπουδαίο υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, Άρη κτλ. Και να βρει ένα μάνεζερ εκεί που θα παίρνει 250-300 χιλιάρια σε μια τέτοια ομάδα, ταπεινή, να φύγει από μια ταπεινή ομάδα να πάει σε ένα σωματείο κλαμπ μεγάλο ελληνικό, να του βρει να φύγει στο εξωτερικό. Έστω και σε χαμηλότερη κατηγορία, σαν μεγάλο πρωτάθλημα. Β' Γερμανία μπορεί να πάει. Α' Γερμανία στην τελευταία ομάδα. Να πάει Championship. Όχι Ελλάδα. Όχι σε αυτό το μπουρδέλο. Η κλάση του Ασαριφάρτ, η κλάση του Ελαραμπή και το μέτριο δίδυμο στα στόπερ του Ολυμπιακού Βόλου φέραν αυτό το πράγμα. Πάντως η διαιτησία που φωνάζει ο Μπέος, η μπάλα πηγαίνει με τα σκαριά του παίκτη του Βόλου στα χέρια του τερματοφύλακα και εγώ θεωρώ ότι είναι φάουλ. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα έχουμε τον ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, να πω ότι έβαλε ό,τι καλύτερο μπορούσε να βάλει ο Γκαρσία όσον αφορά την ομάδα του σε σύνδεση κτλ. Είχε πρόβλημα στον αέρα βέβαια στα center back. Έλειπε ο Σωσία στο Ασλαμά ο Μπαράλες, αλλά και πάλι βρήκαν προβλήματα εκεί τα στόπερ του ΠΑΟΚ. Έσωσε ο Γιαννούλης τακτικά πολλές φορές φάσεις που δημιουργήθηκαν από τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, η οποία είναι προβληματική αμυντικά. Για άλλη μια φορά, δεύτερη επαρχιακή ομάδα βρωμάει Χωριατήλα. Άλλοι λένε Υποπτήλα, άλλοι λένε Χωριατήλα. Εγώ λέω Χωριατήλα εσχύς του είδους. Μετά τα Γιάννενα, τα οποία κάθισαν σαν τις κότες το πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, κάθεται και η Τρίπολη με ένα παίκτη παραπάνω. Αφήνω να αιωρείται η όλη ιστορία. Στον Ατρόμητο δεν θα κάνω ανάλυση παιχνιδιού, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Για υποψήφιο πρωταθλητή τον Άρη να κάνει ο Άρης πρωταθλητισμό. Σταμάτησα τον Καρυπίδη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αστυνομική, και του έκαναν έλεγχο για κορονοϊό. Τι χαρτιά έχει το 6 πάτσες κτλ. Πρόεδρος ομάδος Α' Εθνικής πάει η ομάδα για πρωτάθλημα. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι έρχεται ο Σαββίδης, ο Μελισανίδης ή ο Μαρινάκης με το τζιπ και το σταματάει ο αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη και βλέπει το Μαρινάκη. Η κλανιά του αστυνομικού θα ακουστεί μέχρι τον Κορινό της Πιερίας. Με τον Σαββίδη μέχρι το Σέιχ Ζου. Και με τον άλλον τον Μελισανίδη μπορεί να του η κλανιά να πήγαινε μέχρι τη Μηχανιώνα. Τι λέτε τώρα, πάρει πρωτάθλημα ο Άρης με αυτή την ιστορία. Όσο για τη διαιτησία, δικαίωση Ραπτόπουλου Παρασκευή στην εκπομπή, ότι ο Ευαγγέλου θα σας γδάρει τον πισινό. Το έχει ξανακάνει και άλλη φορά. Για τον πέναλτι δεν παίρνει όρκο. Μπορεί να βρει και μπορεί να μην βρει. Τα άλλα ήταν αυτά τα οποία ο Άρης μπορεί να φωνάζει κίτρινες κάρτες. Φυσικά ένα πέναλτι το οποίο σε οποιαδήποτε χώρα πλην Αγγλίας, ευρωπαϊκής, σφυρίζεται. Αν και τώρα με το ΒΑΡ και οι Άγγλοι πήγανε με το πνεύμα του νόμου, μάλλον με το γράμμα του νόμου και όχι με το πνεύμα του νόμου. Για σκηνός λαμάς δίπλα με τη μάσκα και είναι έτοιμος να φύγει. Για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα πω ότι ο Μπόλωνι έκανε αυτό που φωνάζαμε με τον Καρατζαφέρη που είναι Παναθηναϊκός εδώ και δύο μήνες, βάλε τρίτο χαφ. Αυτός έκανε κάτι παραπάνω, βάλε τέταρτο χαφ. Το Βηγιαφάνες, μπροστά από τρία χαφ. Και ήπια το αίμα της ΑΕΚ. Ένα λάθος έκανε ο Μπόλωνι που έβαλε τρίτο στόπερ. Καλά έκανε και έβαλε τρίτο στόπερ, αλλά έβγαλε το λάθος χαφ. Έβγαλε τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος κατάπιε σαν πρωινό όλη την ΑΕΚ. Και όχι μόνο στον χώρο του κέντρου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.